Οι υποψηφοί των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015 μπαίνουν από σήμερα Δευτέρα στη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων και έχουν χρονικό περιθώριο έως στις 7 Ιουλίου για να την ολοκληρώσουν. Αφού αποκτήσουν το προσωπικό κωδικό ασφαλείας, μπορούν με αυτό να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας exams.it.minedu.gov.gr, όπου εκεί θα βρουν τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στατιστικά στοιχεία βαθμών και προτιμήσεων, το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο με τις οδηγίες του και το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν από τις 15 έκτου να υποβάλουν μόνο πρόχειρο μηχανογραφικό δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ να το οριστικοποιήσουν. Με το που θα πατήσει ο υποψήφιος οριστικοποίηση στο δελτίο του, το μηχανογραφικό αποκτά μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Καταρχήν, ο χρόνος μέχρι τις 20-25 Ιουνίου, που περίπου υπολογίζουμε ότι θα βγουν τα αποτελέσματα, είναι ένας χρόνος τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν κάποια δοκιμαστικά στην υποβολή των δηλώσεων, διότι αν δεν έχουν τη βαθμολογία τους, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά. Τα μηχανογραφικά τους, λοιπόν, αυτό που το συμβουλεύω είναι το τελικό μηχανογραφικό να το υποβάλουν στο σχολείο για να, να έχουν και τις συμβουλές των καλών τους καθηγητών και των διευθυντών. Το δεύτερο που έχω να τους πω είναι να κάνουν κάποιες δοκιμές τώρα να δουν πώς γίνεται στο ηλεκτρονικά, αλλά βεβαίως όταν θα πάρουν τους βαθμούς τους να καθίσουν να δουν και να υπολογίσουν με βάση τις προβλέψεις που γίνονται τα παιδεία. Δεν έχει πρακτική αξία κάποιος να έχει 14.000 μόρια και να δηλώνει μία σχολή μόνο που είναι η ιατρική των Αθηνών, επί παραδείγματι, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα συμβουλευτούν τους γονείς τους και βεβαίως τους καλούς τους καθηγητές στο σχολείο που πήγαιναν, και από εκεί και πέρα θα κάνουν ένα μηχανογραφικό, να κάνουν το μηχανογραφικό τους με στόχους εφικτούς, οι οποίοι και για να τα καταφέρουν και να πετύχουν. Όσον αφορά τον χρόνο, σας ξαναλέω ότι θεωρείται το απολύτως λογικό η κατάθεση των μηχανογραφικών να γίνει μετά την ανακοίνωση των βαθμών και τους υπολογισμούς που θα κάνουν. Όσον αφορά το γιατί άρχισαν τώρα, είναι προφανές ότι άρχισαν από τώρα για να μπορέσουν να δουν την όλη διαδικασία και να μην ψάχνουν την τελευταία στιγμή. Δικαίωμα ανέρεσης της οριστικοποίησης του μηχανογραφικού έχει ο υποψήφιος μέσα στην προθεσμία υποβολής του με βάση τα αναγραφόμενα σχετική εγκύκλιο. Το φετινό μηχανογραφικό δελτίο θα περιλαμβάνει δύο νέα τμήματα σε δύο πανεπιστήμια της χώρας, όπως προκύπτει από τη λίστα με τον αριθμό εισακτέων ανασχολή που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας. Τα τμήματα αυτά είναι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα δεχθεί 60 νέους φοιτητές και εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ενώ επίσης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιουργείται το Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών και θα δεχθεί 40 εισακτέους. Ωστόσο, ήδη ακόμη από την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, site, τηλεοράσεις, εφημερίδες, τονίζουν πάρα πολλές φορές προβλέψεις. Θα πέσει στο πρώτο πεδίο η βαθμολογία, θα ανέβει στο δεύτερο. Αυτά θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους οι μαθητές κατά την κατάθεση, δηλαδή το τι υποτίθεται ότι αναμένεται, ή να κάνουν την επιλογή βάσει του τι υπάρχει και του βαθμού τους. Να κάνουν με βάση τις επιθυμίες τους. Το πρώτο. Και σε αυτό να τους βοηθήσουν οι γονείς τους, οι οποίοι πάντα είναι συμπαραστάτες και αρρωγοί, και οι καθηγητές τους στο σχολείο. Όσον αφορά το αν θα ανεβούν ή θα κατεβούν οι βάσεις, νομίζω μια γενική εικόνα μπορεί να την έχουμε, αλλά ο προγραμματισμός να γίνεται πάντα με βάση τις επιθυμίες τους. Νομίζω ότι με τις συμβουλές, ξαναλέω, των γονέων και των καθηγητών τους, θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων, έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφοι μαθητές και αντίστοιχοι απόφοιτοι θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου.